πια τρέχουν οι άνθρωποι να τα σώσουν, να τα γλιτώσουν, να μην καούν ζωντανά μέσα στο Μαντρί. Καθώς όπως βλέπετε οι φλόγες έχουν φτάσει εκεί, η φωτιά έχει φτάσει στην κτηνοτροφική μονάδα και αυτή τη στιγμή καίγεται. Τώρα σε λίγο θα σας δείξουμε και με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου, τώρα θα απελευθερώσουν και τα σκυλιά. Βλέπουμε ότι και στον οικισμό στο βάθος, από εκεί που βλέπετε αυτούς τους καπνούς, εκεί είναι ο οικισμός του Πευκοφύτου, εκεί είναι τα σπίτια. Και εκεί έχει φτάσει η φωτιά και όπως σας είπα, πριν από λίγο κάει και ένα σπίτι, δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία, δεν επιτρέπεται κανείς να μπει μέσα στον οικισμό τώρα. Ο κόσμος του έχει ζητηθεί να εκενωθεί και οι αστυνομικοί προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά για να μην περάσει, όπως είπες και εσύ, προς το Μαραθώνα, Μαρία. Βλέπουμε, απελευθερώνουν και τα σκυλιά πλέον, Ελένη, απελευθέρωσαν τα πρόβατα, είναι φοβερές εικόνες. Και βλέπουμε και ελικόπτερα που πάνε να επιχειρήσουν αυτή τη στιγμή στον οικισμό του Πευκοφύτου για να μην καούν άλλα σπίτια, Μαρία. Θα επιστρέψω σε ένα.